Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιο Πανταζή, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα σα παρουσιάσω του ξηρού καρπού που νικούν τον καρκίνο. Στο παρελθόν έχω δημοσιεύσει δύο βίντεο που δείχνουν ποια λαχανικά και ποια φρούτα έχουν την πιο ισχυρή αντικαρκινική δράση, ώστε να φροντίσετε να τα έχετε συχνότερα στη διατροφή σα. Σήμερα θα ασχοληθώ με του ξηρού καρπού που έχουν την πιο ισχυρή αντικαρκινική δράση και του οποίου επίση πρέπει να καταναλώνετε συχνά. Είμαι σίγουρο ότι όλοι γνωρίζετε πόσο καλό κάνουν στην υγεία μα οι ξηροί καρποί και πόσο βοηθούν ειδικά στην προστασία τη καρδιά. Οι ξηροί καρποί έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τα καρδιακιακά επεισόδια και τα εγκεφαλικά, μειώνουν την κακή χολυστερίνη, σε μερικέ περιπτώσει αυξάνουν και την καλή χολυστερίνη και μειώνουν την πιθανότητα κάποιο να εμφανίσει διαβήτη. Στα ωφέλη που έχουν πρέπει να προσθέσουμε και την προστασία από τον καρκίνο. Μέχρι στιγμή έχει φανεί ότι οι ξηροί καρποί προστατεύουν από κάποιε μορφέ καρκίνου, ειδικά του καρκίνου του εντέρου. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν συστηματικά ξηρού καρπού έχουν λίγο χαμηλότερο σωματικό βάρο, ακόμα και αν οι ξηροί καρποί έχουν πολλέ θερμίδε. Φαίνεται λοιπόν ότι παρέχουν κάποια προστασία από την παχυσαρκία. Ο πίνακα που θα σα παρουσιάσω προέρχεται από μια μελέτη που έγινε με ακριβώ τον ίδιο τρόπο όπω οι προηγούμενε δύο μελέτε που σα είχα παρουσιάσει για τα φρούτα και τα λαχανικά. Παρουσιάζει του 10 πιο συχνού ξηρού καρπού που καταναλώνονται στην Αμερική, οι οποίοι εξετάζονται καβουρδισμένοι σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 25 γραμμάρια βρόσιμου καρπού. Στην περιγραφή του βίντεο, έχω το σύνδεσμο τη μελέτη για όποιον θέλει να τη διαβάσει. Όπω και στα προηγούμενα βίντεο, έχω χωρίσει του ξηρού καρπούς σε τέσσερι ομάδε ανάλογα με την αντικαρκυνική του δράση και θα ξεκινήσω με τον πρώτο πίνακα που δείχνει του ξηρού καρπού που έχουν τη λιγότερη δυνατή αντικαρκινική δράση, που στην προηγούμενη περίπτωση είναι πρακτικά μηδαμινή. Σε αυτή την ομάδα θα βρούμε τα φουντούκια, τα βραζιλιάνικα καρύδια και τα κάσιου. Αυτοί οι ξηροί καρποί, ακόμα και σε σχετικά μεγάλε ποσότητε, δεν έχουν καμιά απολύτω αντικαρκυνική δράση. Στη δεύτερη ομάδα υπάρχει ένα τύπο ξηρού καρπού, τα φιστίκια γίνη ή κελιφωτά όπω τα λέμε μερικέ φορέ, τα οποία έχουν ελάχιστη αντικαρκυνική δράση, κυρίω σε μεγάλη ποσότητα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχουν καμιά αντικαρκυνική δράση, είναι, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Στο τρίτο διάγραμμα φαίνονται οι ξηροί καρποί οι οποίοι έχουν ισχυρή αντικαρκυνική δράση και θα πρέπει να τι επιλέγουμε συχνά. Αυτοί είναι τα αμύγδαλα, το κουκουνάρι και τα μακαντάμια. Αυτοί οι ξηροί φαίνεται ότι έχουν σημαντική αντικαρκυνική δράση σε σχετικά μικρή ποσότητα. Τέλο, οι ξηροί καρποί οι οποίοι είναι οι πρωταθλητέ, αυτοί δηλαδή που έχουν την πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση ακόμα και σε πολύ μικρέ ποσότητε, και θα πρέπει να είναι αυτοί που επιλέγουμε συχνότερα για κατανάλωση, είναι τα αράπικα φιστίκια, τα καρύδια και τα πεκάν. Από αυτού του τρει ξηρού καρπού, ακόμα και για μένα, η πιο ευχάριστη έκπληξη είναι τα αράπικα φιστίκια. Τα αράπικα φιστίκια αποτελούν τη λύση για αυτού που δεν μπορούν να ξοδεύουν πολλά χρήματα, γιατί έχουν το περισσότερο όφελο για την υγεία μα, δηλαδή την πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση με το ελάχιστο δυνατό κόστο. Τα αράπικα φιστίκια κοστίζουν πολύ λίγα ευρώ ανά κιλό και μπορεί κάποιο να τα καταναλώνει με πάρα πολλού τρόπου. Θυμίζω ότι στη συγκεκριμένη μελέτη η αντικαρκυνική δράση προέρχεται από καβουρδισμένα αράπικα φιστίκια, άρα μιλάμε για φιστίκια που θα βρούμε πιο συχνά στην αγορά και είναι και τα πιο ευχάριστα στη γεύση. Μπορείτε να τα βρείτε σε πολλέ μορφέ, όπω φιστικό βούτυρο, και μπορείτε να τα εισάγετε πολύ εύκολα στη διατροφή σα. Επίση, τα καρύδια είναι γνωστό ότι είναι από του πιο υγιεινού ξύρου καρπούς που μπορεί να καταναλώσει κάποιο, γιατί προσφέρουν πολλά ωφέλη για την υγεία και η συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το σημαντικό όφελο που έχουν να προσφέρουν στην υγεία μα. Τα πεκάν, από την άλλη, είναι ξύροι καρποί που μοιάζουν πολύ σε σύσταση, όψη και ωφέλη με τα καρύδια, άρα δεν μα προκαλεί εντύπωση που η αντικαρκυνική του δράση είναι σχεδόν ίδια με αυτή που έχουν τα καρύδια. Είδαμε ποιοι ξηροί καρποί είναι αυτοί που έχουν την πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση και καλό είναι να φροντίζετε να υπάρχουν στη διατροφή σα ακόμα και καθημερινά. Μην ξεχνάτε ότι οι ξηροί καρποί έχουν πάρα πολλέ θερμίδε, οπότε ακόμα και αν οι μελέτε δείχνουν ότι βοηθούν στην απώλεια βάρου και προστατεύουν την παχυσαρκία, καλό είναι να μην ξεχνιέστε με ένα σακουλάκι ή ένα μπόλ ξηρού καρπού μπροστά στην τηλεόραση, τρώγοντα ασυνέστα, γιατί μπορεί να σα βαρύνει το στομάχι και να σα φορτώσουν υπερβολικέ θερμίδε. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.